ενότητα, το Ισλάμ. Πρέπει τώρα να εξετάσουμε εάν το Ισλάμ είναι πραγματικά μία ξεχωριστή θρησκεία. Αρχικά, ικανοποιούσε την ανάγκη των Αράβων για ένα μοναδικό και ειδικό πιστεύω. Αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τη γλώσσα τους και τις εντυπωσιακές κατακτήσεις που ακολούθησαν Παρόλο που αυτές οι κατακτήσεις δεν μπορούν να συγκριθούν με την κλίμακα αυτών που επιτεύχθηκαν από τον νεαρό Αλέξανδρο της Μακεδονίας, σίγουρα μετέδιδαν την αίσθηση της θεία Βούλησης μέχρι να φτάσουν στα όρια των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Παρόλα αυτά, όταν εξετάζουμε το Ισλάμ πιο προσεκτικά, ανακαλύπτουμε ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια αρκετά εμφανής και ανεξάρτητη συλλογή πλανών, δανειζόμενο στοιχεία από προγενέστερα βιβλία και παραδόσεις ανάλογα με την περίσταση. Μακριά από το ότι γεννήθηκε στο φως της ιστορίας, σε εισαγωγικά, όπως το περιέγραψε ευγενικά ο Ernest Renan, οι καταγωγές του Ισλάμ είναι τόσο αμφιλεγόμενες και προσεγγίζονται περίπου όπως οι πηγές από τις οποίες δανείστηκε. Παρά τις επιβλητικές δηλώσεις που κάνει για τον εαυτό του, ζητώντας υποταγή ή παράδοση, συσσαγωγικά, από τους πιστούς του και αναμένοντας υποταγή και σεβασμό από τους απίστους, τα διδάγματα του Ισλάμ αποτυγχάνουν να παράσχουν ουσιαστική δικαιολογία για μια τέτοια αλαζονία και προκατάληψη. Ο προφήτης Μωάμεθ πέθανε το 632 περίπου σύμφωνα με το ημερολογιό μας. Ο παλαιότερος απολογισμός της ύπαρξής του συντάχθηκε 120 χρόνια αργότερα από τον Ιμπν Ισχάκ, του οποίου το αρχικό έργο έχει χαθεί και μπορεί να προσεγγιστεί μόνο μέσω της αναθεωρημένης μορφής του, που συνέγραψε ο Ιμπν Χισάμ, ο οποίος ο ίδιος πέθανε το 834. Ενώ έρχεται να προσθεθεί στην ομίχλη του κοτσομπολιού και της ασάφειας το γεγονός ότι δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με το πως οι ακόλουθοι του Μωάμεθ συνέθεσαν το Κοράνι ή πως καταγράφηκαν οι διάφορες αποφάσεις του, μερικές από τις οποίες καταγράφηκαν από γραμματίς. Αυτό το γνωστό πρόβλημα επιδεινώνεται ακόμη πιο πολύ περισσότερο από ό,τι στην περίπτωση του χριστιανισμού, από το ζήτημα της διαδοχής. Αντίθετα με τον Ιησού, που φαίνεται ότι υποσχέθηκε να επιστρέψει στη γη σύντομα και δεν άφησε γνωστούς απογόνους, ανεξαρτήτως των παράλογων ισχυρισμών του Ντάν Μπράουν, σε ο Μωάμεθ, ένας στρατηγός πολιτικός και πολυπαθής πατέρας, αντίθετα με τον Αλέξανδρο της Μακεδονίας, δεν άφησε καμιά οδηγία για το ποιος θα τον διαδεχθεί. Οι διαφωνίες για την ηγεσία προέκυψαν σχεδόν αμέσως μετά το θάνατό του, με αποτέλεσμα τον πρώτο μεγάλο διχασμό στο Ισλάμ. Ανάμεσα στους Σουνίτες και τους Σιήτες, πριν ακόμη το σύστημα του Ισλάμ εδραιωθεί οριστικά. Σε αυτόν τον διχασμό δεν χρειάζεται να πάρουμε πλευρά, εκτός από το να σημειώσουμε ότι τουλάχιστον μία από τις σχολές αυτές πρέπει να είναι λανθασμένη. Επιπλέον, η αρχική σύνδεση του Ισλάμ με ένα κοσμικό καλυφάτο που αποτελείται από διεκδικητές που ανταγωνίζονται για τα πρωτεία, σήμανε το Ισλάμ από την πρώτη στιγμή ως μία ανθρώπινη δημιουργία. Σύμφωνα με ορισμένε μουσουλμανικές αρχές, Κατά το πρώτο καλυφάτο του Αμπού Μπάκρ, αμέσως μετά το θάνατο του Μωάμεθ, ανέκυψαν ανησυχίες ότι ο προφορικός λόγος του θα μπορούσε να ξεχαστεί. Ο μεγάλος αριθμός μουσουλμάνων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη μάχη σήμαινε ότι αυτοί που είχαν απομνημονεύσει αυτό λεξί το Κοράνι είχαν γίνει ανησυχητικά λίγοι. Σύνεπως, πάρθηκε η απόφαση να συγκεντρωθούν όλοι οι εν ζωή μάρτυρες μαζί με κομμάτια χαρτιού, πέτρες, φύλλα και μικρά κομμάτια δέρματος, στα οποία γράφτηκαν βιαστικά οι λέξεις. Αυτά παραδόθηκαν στον Ζέιντ Ιμπλ Θαμπίτ, έναν από τους πρώην γραφείς του προφήτη, για μια επίσημη επανεγγραφή τους. Αφού ολοκληρώθηκε αυτό το έργο, οι πιστοί είχαν κάτι ανάλογο μιας επίσημης έκδοσης. Αν αυτός ο λόγος είναι αληθής, τότε θα χρονολογούσε το Κοράνι σε μια περίοδο πολύ κοντά στη ζωή του Μωάμεθ. Ωστόσο, γρήγορα συνειδητοποιούμε ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα ή συμφωνία σχετικά με την αλήθεια αυτής της ιστορίας. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι ο Άλλη, ο τέταρτος καλήφας και ιδρυτής του σιισμού, είχε την ιδέα. Πολλοί άλλοι, η πλειοψηφία των Σουνιτών, υποστηρίζουν ότι ήταν ο καλήφ Ουθμάν που εξουσίασε από το 644 έως το 656 που πήρε την τελική απόφαση. Ανταποκρινόμενος σε αναφορές ότι οι στρατιώτες από διάφορες επαρχίες παλεύουν για αντικρουόμενες εκδοχές του Κορανίου, ο Ουθμάν παρήγγειλε στον Ζέιντ Ιβν Θαμπίτ να συγκεντρώσει τα διάφορα κείμενα, να τα εναρμονίσει και να τα μεταγράψει σε έναν μόνο τόμο. Αφού ολοκληρώθηκε αυτή η εργασία, ο Ουθμάν παρήγγειλε την αποστολή τυποποιημένων αντιτύπων στην Κούφα τη Βάστρα, τη Δαμασκό και άλλες τοποθεσίες. Ενώ ένα αρχικό αντίγραφο διατηρήθηκε στη Μεδίνα. Με αυτόν τον τρόπο ο Ουθμάν διαδραμάτισε τον κανονιστικό ρόλο, παρόμοιο με αυτόν του Ειρηναίου και του Επισκόπου Αθανασίου της Αλεξάνδρειας στην τυποποίηση, εκαθάριση και λογοκρισία της χριστιανικής βίβλου. Έγινε κατά και ορισμένα κείμενα ανακηρύχθηκαν ιερά και χωρίς λάθη, ενώ άλλα θεωρήθηκαν αποκρυφιστικά συσσαγωγικά. Με πιο ακραίο τρόπο από του επισκόπου Αθανασίου, ο Ουθμάν διέταξε την καταστροφή όλων των προηγούμενων και ανταγωνιστικών εκδόσεων. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι αυτή η εκδοχή των γεγονότων είναι ακριβής, Εξαλήφοντας έτσι τη δυνατότητα στους μελετητές να διαπιστώσουν ή ακόμη και να αμφισβητήσουν το τι συνέβη πραγματικά κατά τη διάρκεια της ζωής του Μωάμεθ, η προσπάθεια του Ουθμπάν να εξαλείψει τη διαφωνία ήταν μάταιη. Ενότητα η αραβική γλώσσα Η γραπτή αραβική γλώσσα διαθέτει δύο χαρακτηριστικά που την καθιστούν δύσκολη για έναν εξωτερικό παρατηρητή να τη μάθει. Τη χρήση τελειών για να διακρίνει σύμφωνα όπως το B και T και στην αρχική της μορφή την απουσία ενός σημείου ή συμβόλου για τα βραχυπρόθεσμα φωνήεντα που υποδεικνύονταν με διάφορες παύλες ή σημεία. Αυτές οι παραλλαγές επέτρεπαν πολύ διαφορετικές αναγνώσεις, ακόμη και της έκδοσης του Ουθπάν. Η αραβική γραφή αυτή καθ' αυτή δεν τυποποιήθηκε παρά μόνο στα τέλη του 9ου αιώνα. Εν τω μεταξύ, το άνευ τελειών και με τα περίεργα φωνήεντα κοράνι δημιουργεί ευρείες και διαφορετικές ερμηνείες, όπως συνεχίζει να κάνει. Αν και αυτό μπορεί να μην αποτελεί μεγάλη ανησυχία όταν ασχολούμαστε με την Ηλιάδα, πρέπει να θυμόμαστε ότι συζητούμε για τον υποτίθεται αμετάβλητο και τελικό Λόγο του Θεού. Υπάρχει μια ανδιαμφισβήτητη σύνδεση μεταξύ της πλήρους αδυναμίας αυτού του ισχυρισμού και της απόλυτης βεβαιότητας με την οποία διατυπώνεται. Για να επισημάνουμε ένα ιδιαίτερα σημαντικό παράδειγμα. Οι αραβικές λέξεις που είναι χαραγμένα στο εξωτερικό του κυπέλου του Πέτρου στην Ιερουσαλήμ διαφέρουν από οποιαδήποτε εκδοχή βρίσκεται στο Κοράνι. Ας δούμε την κατάσταση όσον αφορά την Χαντίθ, την τεράστια έκταση της προφορικά μεταδιδόμενης δευτερεύουσας λογοτεχνίας, που υποτίθεται ότι μεταφέρει τις λέξεις και τις πράξεις του Μωάμεθ την ιστορία της συλλογής του Κορανίου, και τις λέξεις των συντρόφων του προφήτη. Κάθε χαντίθ για να θεωρηθεί αυθεντικό πρέπει να υποστηρίζεται από ένα Ισνάντ, μια λυσίδα υποτίθεται αξιόπιστων μαρτύρων. Πολλοί μουσουλμάνοι διαμορφώνουν την καθημερινή του ζωή βασιζόμενοι σε αυτές τις ανεκδοτολογίες, θεωρώντας τους κύλους ακάθαρτους, για παράδειγμα, αποκλειστικά επειδή αποδίδεται στον Μωάμεθ. Παρένθεση. Σε προσωπικό επίπεδο πρέπει να αναφέρω μια ιστορία που πηγαίνει στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου λέγεται ότι ο προφήτης έκοψε τη μακριά μανσέτα του ενδύματός του αντί να ενοχλήσει ένα γάτο που κοιμόταν ειρηνικά πάνω σε αυτό. Οι γάτες στις μουσουλμανικές χώρες έχουν γλιτώσει τη σκληρή μεταχείριση που συχνά τους έχουν επιβάλει οι χριστιανοί οι οποίοι τις έχουν θεωρήσει σατανικές συντρόφους μαγισσών στο παρελθόν. Κλείσιμο παρένθεσης. Όπως θα περιμέναμε, οι έξι αποδεκτές συλλογέ των Χαντίθ που επικαλύπτουν τις φήμες με φήμες μέσω του περίπλοκου δικτύου των Ισνάντ, παρένθεση, ο Α είπε στον Β, ο οποίο το άκουσε από τον Γ, που το από τον Δέλτα. Κλείσιμο παρένθεσης συγκεντρώθηκαν αιώνες μετά τα γεγονότα που προσποιούνται ότι περιγράφουν. Ένας από τους πιο γνωστούς αυτών των συλλεκτών, ο Μπουκάρι, πέθανε 238 χρόνια μετά το θάνατο του Μωάμεθ. Οι μουσουλμάνοι θεωρούν τον Μπουκάρι ιδιαίτερα αξιόπιστο και ειλικρινή, καθώς κρίνει 200.000 από τις 300.000 μαρτυρίες που συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια της αφοσιωμένης ζωής του, ως εντελώς ανακριβής και ανεφαξίας. Μετά την εξάλληψη περαιτέρω αμφίβολων παραδόσων και αμφισβητήσιμων Ισνάντ, ο τελικός αριθμός των Χαντίθ ήταν 10.000. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να πιστέψετε ότι από αυτήν τη χαόδη μάζα αναλφάβητων και ημιαπομνημονευμένων μαρτυριών, ο προσεκτικός Μπουκάρη κατάφερε πάνω από δύο αιώνες αργότερα, να επιλέξει μόνο τις αχνές και ακέραιες που μπορούν να αντέξουν την επιστημονική κριτική. Σίγουρα, ορισμένα από αυτά τα υποτιθέμενα αυθεντικά χαντίθ θα μπορούσαν να ήταν ευκολότερα να ξεχωριστούν από τα υπόλοιπα. Όπως παρατηρεί ο ούμπρος μελετητής Ιγνατς Γκόλτσιερ, πολλά από τα χαντίθ δεν είναι τίποτα περισσότερο από στίχους από την τώρα και τα Ευαγγέλια αποσπάσματα από ραβινικές παροιμίες, αρχαία περσικά αποφθέγματα, αποσπάσματα από την ελληνική φιλοσοφία, ινδικές παροιμίες και ακόμη και ένα σχεδόν λέξη προς λέξη αντίγραφο της προσευχής του Κυρίου. Μπορούμε να βρούμε μεγάλα τμήματα από βιβλικά αποφθέγματα μέσα στα Χαντίθ, συμπεριλαμβανομένης της παραβολής, για τους εργάτες που προσλήφθηκαν την τελευταία στιγμή, και το περίφημο α μη γνωρίζει η αριστερή σου χέρα τι πράττει η δεξιά σου. Ναι, αυτό σημαίνει ότι αυτό το φεδρότατο κομμάτι ψευδοβαθύτητας εμφανίζεται σε δύο σύνολα αποκαλυφθισών γραφών.